Άνετο πέρασμα είχε ο ΑΟΤ από το γήπεδο της Περιφέρειας, καθώς επικράτησε με 4-1 του Ποσειδώνα για την 21η αγωνιστική της Α1-ΕΠΣΗ και παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες του. Μόλις το 5ο λεπτό, ο Μεταξάκης άνοιξε το σκορ για τον ΑΟΤ με σουτ μέσα από την περιοχή για να έρθει ο Παπανδρέου να σκοράρει στο 12 με επανομοιότυπο τρόπο. Στο 21, ο Μεταξάκης έκανε 3 τα τερματά του ΑΟΤ, ενώ το 4-0 έγινε από τον Μάρκο Μεϊρέλες, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε να πάει χαμένη, βρίσκοντας τα αντίπαλα δείχτηκε για να διαμορφώσει το σκόρ ημιχρόνου στο 28. Η μισή δουλειά και παραπάνω έχει γίνει για τον ΑΟΤ από το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίκος Σουτζής πραγματοποίησε μέχρι και αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα για να φρεσκάρει την ενδεκάδα, δίνοντας ανάσα σε βασικούς παίκτες και παράλληλα την ευκαιρία σε μικρούς ηλικία ποδοσφαιριστές να δείξουν την αξία τους. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ποσειδώνα να πάρει μέτρα στο γήπεδο και εν τέλει να διαμορφώσει το τελικό 4-1 με τον Σμαραγδάκη λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε, με τον ΑΟΤ να παραμένει στην κορυφή και στο σύν 7. Μια δική νίκη για την ομάδα μου. Έλεγα όλη τη βδομάδα στα παιδιά ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί για να μπορούμε να πάρουμε το τρίποντο που ήταν και αυτός σκοπός. Όλα πήγαν καλά. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μου, όπως είπατε, ήταν πολύ ανώτερη του αντιπάλου. Μου έδωσε αυτό τη δυνατότητα να μπορέσω να βάλω νέα παιδιά στην ομάδα, να πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής, γεννηθείς του 2008-2009 παιδιά, και αυτό η αλήθεια είναι ότι με χαροποιεί πάρα πολύ από το σημερινό παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, στα νέα παιδιά που ανταπεξήλθαν στο παιχνίδι, και εύχομαι στον Ποσειδώνα καλή συνέχεια. Κάμε πολύ δυνατά στο ημίχρονο, καταφέραμε να ανοίξουμε το σκορ πολύ νωρίς. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα γκολ. Ατυχήσαμε. Ο αντίπαλος πίεζε πολύ ψηλά. Μπορούσαμε να βρούμε χώρους πίσω από την πλάτη τους. Το εκμεταλλευτήκαμε. Και έτσι βρήκαμε τα 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Καταφέραμε μετά να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα. Μπήκανε μικρά παιδιά, νεαρά, για χρόνο συμμετοχής. Δυστυχώς δεχτήκαμε αυτό το ένα γκολ. Αλλά συνεχίζουμε. Ξέραμε εξ αρχής ότι παίζουμε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί από το πρώτο καιρό παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι μια ομάδα η οποία η βαθμολογική θέση δείχνει τη μεγάλη διαφορά που έχουμε στον αγωνιστικό χώρο. Άξια είναι η ομάδα του Τυμπαγίου στην πρώτη θέση. Εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε αυτό που έχουμε σαν πλάνο σε κάθε παιχνίδι. Δυστυχώς δεν πήγαν για άλλη μια φορά τόσο καλά. Προσπαθούμε και ό,τι καταφέρουμε.